Καλησπέρα. Συμπαθάτε με που θα ξεκινήσω με αρχαία ελληνικά, δεν είναι κλισέ και άλλωστε ο δάσκαλός μου τα λάτρευε. Και αυτή τη φράση δεν την έχει γράψει ένας αρχαίος, την έχει γράψει ένας Έλληνας εξόριστος για έναν σύντροφό του που έφυγε στην εξορία. Ου θρηνητών ίων φίλων εστερήθημεν, αλλά μνημονευτών ότι μετά τούτου την καλή στην βιωτήν εβιωτεύσαμε. Δηλαδή, δεν πρέπει να θρηνούμε που χάσαμε έναν αγαπημένο μας, αλλά να θυμόμαστε ότι μαζί του ζήσαμε μια πανέμορφη ζωή. Πολλοί θα το έλεγαν αυτό για τον δάσκαλό μας, τον Κώστα Καζάκο, και έχουν ήδη μιλήσει αρκετοί και θα μιλήσουν και πολλοί άλλοι για όσα έζησαν μαζί του στο θέατρο, στην πολιτική, στους κοινωνικούς αγώνες. Σε εμάς, τους πρώτους αποφύτους του σχολείου υποκριτικής Κώστας Καζάκος, της δικής του σχολής που ονειρευόταν χρόνια και έστησε τελικά το καλοκαίρι του 1995, ας επιτραπεί να μιλήσουμε για κάτι πέρα από τις γλυκές αναμνήσεις που έδεσαν τα νιάτα μας μαζί του. Όπως μας είπε πριν ένας από τους δασκάλους μας, ο Θεοδόσης ο Πελεγρίνης, σε αντίθεση με την πεπατημένη, ο Κώστας Καζάκος έκανε τη σχολή του τετραετή και όχι τριετή και πλούτησε το πρόγραμμα σπουδών της με μαθήματα ανίκουστα ως εκείνη την εποχή και έξω από το κλασικό τετράπτυχο υποκριτική, αγωγή λόγου, κίνηση, μουσική, με την οποία, για τα οποία φυσικά μας έδωσε τους καλύτερους δασκάλους που υπήρχαν, μεταξύ των οποίων και τον προλαλή Σαντά μου, τον αγαπημένο μας Άγγελο Αντωνόπουλο. Ούτε καν τη θεατρολογία, στην οποία όπως γρήγορα θα διαπιστώναμε, θα κάναμε μια βαθιά κατάδυση στα αθάνατα έργα του θεατρικού ρεπερτορίου με την μαεστρική καθοδήγηση του Γιώργου Μανιώτη. Ξαφνιαστήκαμε κι εμείς οι ίδιοι όταν είδαμε ότι θα διδασκόμασταν φιλοσοφία, γλώσσα, ιστορία, ποίηση, ενώ υπήρχε και ένα ξεχωριστό μάθημα για να γνωρίσουμε το σώμα μας, το εργαλείο της δουλειάς μας. Και όλα αυτά από τους καλύτερους. Τον Πρίτανή μας που σας μίλησε πριν, τον Τηλέμαχο Λουγκή, τον Γιώργο Καράμπελα και τους αξέχαστους, τον τεράστιο Ιάκωβο Καμπανέλη, τους ποιητές μας, τον Έκτορα Κακναβάτο και τον Γιάννη Κοντό, και τον γιατρό μας, τον λάτρη της γλώσσας, τον Νίκο Βαρδιάμπαση. Αυτό το εγχείρημα μετέτρεπε μια δραματική σχολή, κύριε Πελεγρίνη, επιτρέψτε μου, δεν θα πω πανεπιστημία, σε πανεπιστημιακή σχολή. Εγώ θα δανειστώ μια φράση μια συμμαθήτριά μου και θα πω σε μια άτυπη ακαδημία ανθρωπιστικών σπουδών. Και μάλιστα σε ένα καταπληκτικό χώρο στο παλιό ξενοδοχείο Μέγας Αλέξανδρος στην Ομόνια, που με τόση αγάπη και με τόσο κόπο διαμόρφωσαν ο δάσκαλός μου και οι συνεργάτες του, ώστε να μην έχει τίποτα να ζηλέψει ακόμα και από μεγάλες δραματικές σχολές του εξωτερικού. Δεν λέω λόγια του αέρα, έχω μπει και σε αυτές, έχω δει. Αυτό το εγχείρημα λοιπόν αντιμετωπίστηκε τον καλλιτεχνικό κόσμο της εποχής με κάποιο παραξένεμα, να πω με κάποια θυμηδία που και που. Το βιαστικό συμπέρασμα ήταν ότι ο δάσκαλός μας είχε βρει έναν τρόπο να βγάλει το αποθυμένο του από την εποχή που δεν είχαν αφήσει τον ίδιο, όπως ακούσαμε και πριν, να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο εξαιτίας των πολιτικών φρονημάτων. Εμάς θα μας επιτρέψετε να διαφωνήσουμε λίγο. Ο Κώστας Καζάκος είχε ένα μεγάλο όραμα. Ήθελε τον καλλιτέχνη, ναι μεν παθιασμένο με τη δουλειά του, αλλά και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, φορέα προόδου, δύναμη μέσα από την οποία τα στραβά αυτού του κόσμου μπορούσαν να αλλάξουν. Και δεν θεγόταν καμία παρέκκληση και καμία έκπτωση στο όραμά του. Τόσο βέβαιος ήταν ότι βάδιζε στο σωστό δρόμο. Δεν ήταν σκορπίσματα όλα αυτά, δεν ήταν περισπασμοί, ήταν απαραίτητη προϋπόθεση. Χωρίς να ξεχνάμε το απόλυτο δόσιμο στην τέχνη μας, έπρεπε να ανοίγουμε τους ορίζοντές μας, να ξεφεύγουμε από τα όρια της, να διαβάζουμε. Εκεί μας έλεγε μια φράση που είχα ακούσει και από τον πατέρα μου και που συχνά χρησιμοποιούσαν οι παλιοί μακρονησιώτες. Αγάπα το κελί σου
τρώγε το φαΐ σου και διάβαζε πολύ. Ήταν δύσκολο ένα τέτοιο εγχείρημα να αντέξει και δεν άντεξε δυστυχώς. Ειδικά όταν αυτό το υπέροχο κτίριο καταστράφηκε από το σεισμό του 1999 και λίγο μετά την αυγή του 21ου αιώνα, εφόσον έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφυτίσουν και οι τελευταίοι μαθητές, έκλεισε. Όμως, το όραμα του δασκάλου βρήκε γόνιμο χώμα και κάρπισε. Είδαμε κάποια παιδιά με τα μάτια μας, άλλοι άνθρωποι να μπαίνουν στη σχολή και άλλοι να βγαίνουν. Είδαμε συμμαθητές μας να καθιερώνονται ως θεατρικοί δάσκαλοι, ως θεατρικοί συγγραφείς, να επιτελούν κοινωνικό έργο με τη σύσταση θεατρικών ομάδων μέσα σε φυλακές. Η σχολή, πιστεύουμε, πέτυχε κάτι πολύ παραπάνω από το να βγάλει σωστούς ηθοποιούς στο σανίδι. Έβγαλε στην κοινωνία ενεργούς πολίτες, έτοιμους να παλέψουν για να φτιάξουν, όπως έλεγε ο Κώστας Καζάκος, μια ζωή που αξίζει να πεθάνεις για αυτήν. Αποχαιρετούμε το δάσκαλό μας, το ευζήν μας, τον άνθρωπο που θα ευγνωμονούμε εφόρου ζωής. Καλό κατεβόδιο, δάσκαλε.